Λοιπόν, να περάσουμε αμέσως τώρα στον Αντιπέραρχο κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου. Να τον δούμε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές Ανέστη. Και χρόνια πολλά. Πτέραρχέ μου, έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο ο Νετανιάχου, εκμεταλλευόμενος και αυτός την κατάσταση και για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, είπε ότι θα απαντήσουμε στη Χαμάς, σε αυτή την ακραία Παλαιστινιακή, το ακραίο Παλαιστινιακό κόμμα, θα απαντήσουμε με τρόπο που δεν μπορούν να φανταστούν. Η απάντηση ήρθε με εκατοντάδες, με την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών από την πλευρά της Χαμάς. Είναι ρουκέτες που τις προμηθεύει το Ιράν. Με αποτέλεσμα, πριν από λίγο, να έχουμε, όπως γράφει το Europos.gr, που είναι πάντα ενημερωμένο, να έχουμε το θάνατο ενός εξάχρονου παιδιού σε μια συνοριακή πόλη στο Ισραήλ. Οι ρουκέτες έφτασαν μέχρι και το κέντρο της επικράτειας του Ισραήλ, η οποία δά και δεν είναι και μεγάλη. Όπως ξέρουμε, το Ισραήλ είναι μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη χώρα και εδαφικά έχει σχετικά πολύ μικρή έκταση. Ο Ερντογάν σπέβδει να επωφεληθεί και να παρουσιαστεί, να αυτοχρηστεί ως ο ηγέτης του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου, επιχειρεί να επανακάμψει σε μια συνεννόηση με το Ιράν για να γεφυρώσει σουνίτες και σιίτες και καλεί σε ιερό πόλεμο κατά του Ισραήλ. Τι εικόνα έχετε εσείς και πώς αυτή η κατάσταση επηρεάζει και την Ελλάδα μας, τις ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας? Το θέμα Παλαιστίνη για την περιοχή δεν είναι τωρινό. Μπορούμε να πάμε και 100 χρόνια πίσω. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Σε αυτή τη φάση που διάγουμε, τη χρονική περίοδο που διάγουμε, η κατάσταση που υπάρχει εν μέρει εξυπηρετεί και την Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά σαφώς εξυπηρετεί και την Παλαιστινιακή πλευρά. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο κύριος Ερντογάν, παρότι τον είδαμε ένα μήνα πριν να προσεγγίζει το Ισραήλ και να, μάλιστα σε κάποιο φόρουμ να καλεί τον Υπουργό Υγείας Ενέργειας της Τουρκίας. Τον Υπουργό Ενέργειας. Να πάει στην Τουρκία. Σωστό. Τελικά ακυρώθηκε αυτή η επίσκεψη, αλλά υπήρχε επίσημη πρόσκληση. Σωστό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το είδε σαν μια ευκαιρία ο Ερντογάν. Εξάλλου και η ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκε από τους Αβούσογλου στην Σαουδική Αραβία, ενώ δεν είχε προβλεφθεί, είχε σαν κύριο θέμα την επίθεση που υποτίθεται ότι δέχεται από το Ισραήλ η λωρίδα της Γάζας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Ερντογάν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για να εκμεταλλευτεί κάθε τι, αυτό που λέμε, συνεχώς τονίζουμε, ότι θέλει να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου και το θεωρεί αυτό σαν μια ευκαιρία. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό εξυπηρετεί την χώρα μας, η οποία σε συγκεκριμένη φάση έχει ενισχύσει τους δεσμούς με το Ισραήλ. Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ υποστηρίζεται φανερά από τις ΗΠΑ και σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είμαστε στη σωστή πλευρά. Άρα, ο Ερντογάν θα έρθει ακόμα σε δυσκολότερη θέση, αλλά θα προσπαθήσει να προσεγγίσει κάποιες αραβικές χώρες και να δημιουργήσει ένα χάσμα στην προσπάθεια που έχει γίνει και από το Ισραήλ για άνοιγμα προς αυτές τις αραβικές χώρες. Οι ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας επηρεάζονται? Δεν επηρεάζονται. Εάν όμως ο Ερντογάν έρθει σε δυσκολότερη θέση από την κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται στην περιοχή, να ξέρουμε και με τα εσωτερικά προβλήματα που έχει τα οικονομικά, ο κόσμος ξέρετε τι πεινάει στην Τουρκία πλέον, και όταν θα υπάρξει πρόβλημα στην κυβέρνηση, διακυβέρνηση της χώρας, διότι είναι συνεργασία με τους κρίζους λίγους, εάν ζοριστεί και προκειμένου να φτάσει στα άκρα να διακυβευθεί η εξουσία του, ενδεχομένως να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο και γι' αυτό θα το βάλω να δημιουργήσει ένα επεισόδιο με την Ελλάδα, ένα συμβάν, κάτι να γίνει με την Ελλάδα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα. Γιατί τον είδαμε ήδη να εμπλέκεται στη Λιβύη, εμπλέκεται στο Ιράκ, εμπλέκεται σε πολλές χώρες, αλλά αυτός φυσικά με αντιπροσώπους, με την Ελλάδα θα είναι κάτι διαφορετικό. Και ένα ερώτημα ακόμη. Φαίνεται πως η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τελικά την προοπτική προμήθειας αγοράς για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εν προκειμένου για το ελληνικό ναυτικό των γαλλικών φρεγατών και προσανατολίζεται προς τις αμερικανικές φρεγάτες, οι οποίες όμως από πολλές πλευρές θεωρούνται περισσότερο
ικανές για παράκτια περιπολία, παρά για να έρθουν σε σύγκρουση και να εξασφαλίσουν την αποτρεπτική ικανότητα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, πολλές χώρες διεκδικούν να πάρουν αυτό το συμβόλαιο. Η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προς τη συμφερότερη προσφορά, όχι μόνο η οικονομική. Να πρέπει να το δούμε για την πλευρά της ενίσχυσης αμυντικής βιομηχανίας, που θα αναπηγηθούν ένας αριθμός από αυτόν, λένε, 3 στην Ελλάδα. Αλλά το σοβαρότερο όλο σε αυτή την περίπτωση, αν προχωρήσουμε προς την αμερικανική πρόταση, θα είναι η ενδιάμεση λύση. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι. Εάν δηλαδή η αμερικανική πλευρά μας κάνει καλύτερη τιμή, η ναυπήγηση 3 φρεγατών γίνει στην Ελλάδα και μας δώσουν πλοία καλά για την ενδιάμεση λύση μέχρι να αποκτήσουμε τα καινούργια, και υπάρχει προοπτική και συμμετοχή της Ελλάδος στην καινούργια φρεγάτα που κατασκευάζει με την Ιταλία η Αμερική, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η καλύτερη πρόταση κατά την άποψή μου. Εγώ θα προτιμούσα να μας έδινε η Αμερική και το βαρύ καταδρομικό, το Arleigh Burke, το οποίο το ζητάμε μιλάμε από τη δική μου περίοδο. Είμαι ο πρώτος που το ζήτησα ως Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, δηλαδή από την περίοδο 2012-2013, ο πρώτος που το ζήτησα ήμουν εγώ, γιατί με το Arleigh Burke θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι βεβαίως δεν είναι ένα πολεμικό σκάφος κατάλληλο για ελιγμούς στα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου, αλλά είναι κατάλληλο στις περιοχές Καστελόριζου, στις περιοχές νότια της Δωδεκανήσου, στις περιοχές του Κρητικού και του Λιβικού Πελάγους και ούτω καθεξής. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γι' αυτό σας είπα ότι εξαρτάται τι πλοία θα περιλαμβάνει η διάμεση λύση. Εάν είναι οι φρεγάτες στις οποίες αναφέρεται, πάρα πολύ καλές φρεγάτες, όπως σας αναφέρεται, αυτό είναι ο ρόλος τους, είτε Αττικοντερόγκα. Αττικοντερόγκα, ακριβώς, αλλά, ακριβώς. Και αυτά μας δίνουν την δυνατότητα πολύ να έχουμε άμυνα σε Ανατολική Μεσόγειο. Αν δοθούν αυτοί οι τύποι των πλοίων στην Ελλάδα για ενδιάμεση λύση, συν όλα τα άλλα που είναι η οικονομικότερη προσφορά της Αμερικής, συν το γεγονός ότι θα γίνονται οι ναυπηγήσεις στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι η καλύτερη από όλες τις άλλες. Γιατί, μην ξεχνάμε, αν παίρνουμε τη Γαλλία και οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι τη Γαλλία, το έχουμε πληρώσει ακριβά μέχρι τώρα. Πάντως η συνεργασία με τη Γαλλία έχει δουλέψει. Μην το ξεχνάμε έχει αυτό. Έχει δουλέψει, αλλά... Δηλαδή οι τάφοι κάπα που βγήκανε από την Ελευσίνα, επειδή ακριβώς έχουν εξωσέτε πάνω τα γαλλικά πυραυλικά συστήματα και έχουν μικρό βύθισμα, είναι οι δολοφόνοι του Αιγαίου. Πάνε και αγκυρώνονται πίσω από τα βραχάκια και ό,τι περάσει μπροστά τους το διαλύουν. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι τι συμφωνίες κάνουν και οι Γάλλοι έχουν αποδείξει ότι είναι στιγνή στο θέμα των χρημάτων. Εν αντιθέσει με την αμερικανική πλευρά, με την οποία έχουμε κάνει καλύτερες συναλλαγές. Μάλιστα. Κύριε Πτέραρχη, η εξελίξη είναι μπροστά και θα έχουμε την ευκαιρία να τις ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Λίγος ο χρόνος, πολλά τα θέματα. Επιχειρήσαμε και απόψε όχι μόνο να τα αγγίξουμε, να τα αναλύσουμε και να πάμε εκεί που χρειάστηκε σε βάθος. Το βασικότερο, κάθε βράδυ να σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και κυρίως να βγάζουμε στη φόρα όλα όσα θέλουν να σας κρύψουν ή δεν ξέρουν να σας πούν οι άλλοι. Εσείς έχετε τον τελευταίο λόγο για να αξιολογήσετε αυτό που βλέπετε σε μας κάθε βράδυ. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 9, να είστε παρόντες και παρούσες και προς το παρόν παρακολουθήστε ένα 2-ωρο χορταστικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μελιγκόνη και εκεί γύρω στα μεσάνυχτα η Αναστασία Γιάμαλη και ο Σπύρος Σουρμελίδη σας περιμένουν με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλό βράδυ.